Κυρίες και κύριοι, όπως είχα πει και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά αλλά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο της Γύρω Τηλεόρασης τον κύριο Γιώργο Τράγκα, γνωστός δημοσιογράφος, πρώην εκδότης, αλλά πλέον και πρόεδρος του κόμματος Ελεύθεροι Άνθρωποι. Κύριε Τράγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα στη Γύρω Τηλεόραση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήρθα στη Βόρεια Ελλάδα, ήρθα στη Θεσσαλονίκη μας να κάνω κούλουμα και να δω και τους ανθρώπους του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι. Και με χαρά διαπίστωσα ότι, θα έλεγα, με μεγάλη ταχύτητα γίνονται προσωρινές επιτροπές σε όλες τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Και δεν σας κρύβω ότι είναι ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, γιατί συνάντησα από κοντά όσους προσήλθαν και εντάχθηκαν σε αυτό το κίνημα που πιστεύω ότι θα εκπροσωπήσει καλά όλο τον ελληνικό λαό. Κύριε Τράγκα, θα ήθελα να μου πείτε τον σκοπό δημιουργίας αυτού του φορέα. Δηλαδή, για ποιον λόγο επί της ουσίας επιλέξατε σήμερα, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, να δημιουργήσετε αυτό τον πολιτικό φορέα, πώς προέκυψε ο τίτλος Ελεύθεροι Άνθρωποι, αλλά και γιατί χρησιμοποιήσατε τα τέσσερα αστέρια στο σήμα σας, μιας και μας θυμίζει λίγο τον ιταλικό φορέα, το Πέπε Γκρίλο, το κόμμα του Πέπε Γκρίλο, τα πέντε αστέρια της Ιταλίας. Έχετε πάρει κάτι από εκεί? Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, θα σας πω το εξής. Εγώ υπήρξα μισό αιώνα και πλέον επαγγελματίας δημοσιογράφος. Παραγωγός του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, γενικός διευθύντης εφημερίδων. Ξαφνικά όμως ένα πρωί και μετά από 54 χρόνια στην ελληνική δημοσιογραφία, σκέφτηκα ότι δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπω γύρω μου. Παραδείγματος χάρη, πιστεύω ότι και εσείς το αισθάνεστε και όλοι οι φίλοι τηλεθεατές, δεν υπάρχει ελευθερία. Οι άνθρωποι έχουν ως κυρίαρχο αγαθό, και το λέω και το επαναλαμβάνω καθημερινά στις ραδιοφωνικές εκπομπές μου, κυρίαρχο αγαθό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Η υγεία είναι το πρώτο αγαθό στα ζώα εκτροφής, γιατί πάνε στο σφαγείο και μετά στα ψυγεία μας. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς ελευθερία. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι υγιείς χωρίς ελευθερία και εργασία. Και κυρίως χωρίς δημοκρατία. Όταν η δημοκρατία είναι πληγωμένη, όταν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει υγεία. Δεν υπάρχει κανονικότητα στην ανθρώπινη λειτουργία. Έτσι αποφάσισα, να το πω έτσι, να αλλάξω επάγγελμα. Για την ακρίβεια, θέλω να γράψω έναν επίλογο με το κίνημα Ελευθέρων Ανθρώπων. Θέλω να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, γιατί μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, να αλλάξουμε αυτό το παρακμιακό πολιτικό τοπίο που υπάρχει στον τόπο μας. Και αυτή η παρακμή είναι η κυρίαρχη αιτία, κατά τη γνώμη μου, για την οικονομική πτώση της Ελλάδος και για την πολιτική απαξίωση. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει όλοι μαζί, από όλους τους χώρους, όχι μόνο οι δεξιοί, οι κέντρο-δεξιοί, οι κέντρο-αριστεροί, αλλά από όλους τους χώρους, να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε αυτό, αν θέλετε, το παρακμιακό πολιτικό σκηνικό. Εγώ ονόμασα το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό που λείπει κυρίως από τη ζωή μας είναι η ελευθερία. Είναι η ελευθερία της έκφρασης και είναι και τα ατομικά δικαιώματα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και αποφάσισα να ονομάσω το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι. Επίσης, χρησιμοποίησα τα τέσσερα αστέρια, τα οποία είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ανεξαρτησία. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω την αίσθηση ότι κοίτα γύρω σου και εσύ και ας κοιτάξουν και φίλοι τηλεθεατές. Υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Θα έλεγα ότι οι ανισότητες στην κοινωνία μας διευρύνονται όλο ένα και περισσότερο. Υπάρχει ανεξαρτησία? Μετά τις πρέσπες, τώρα κουβεντιάζουμε για τις πρέσπες του Αιγαίου. Τώρα κουβεντιάζουμε με τη γειτονική Τουρκία για το πώς θα μοιράσουμε το Αιγαίο, τη δική μας γαλάζια πατρίδα, και κυρίως για το πώς θα επαναδιατυπώσουμε το χάρτη της Λοζάνης. Πέστε μου, υπάρχει δημοκρατία? Μπορεί κάποιος να διαμαρτυρηθεί? Ένας πολίτης ο οποίος στερείται τα πάντα αυτή την εποχή και είναι εκατομμύρια
οι πολίτες που στερούνται τα πάντα αυτή την εποχή. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί, μπορεί να πορευτεί, μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια πλατεία και να φωνάξει για το δίκαιο του. Και πόσο μπορεί να σιωπά μέσα στο σπίτι του κλειδωμένος όταν ο ίδιος και η οικογένειά του στερείται τα πάντα ή δεν τα βγάζει πέρα. Γι' αυτό το λόγο έβαλα και τα 4 αστεράκια. Θυμίζουν ίσως και τα 5 αστέρια το αντίστοιχο ιταλικό κόμμα στην Ιταλία, αλλά θέλω να πω ότι τα 5 αστέρια που ξεκίνησαν με τον Μπέμπε Γκρίλο έβγαλαν καινούριους πολιτικούς στην Ιταλία. Ξέφυγαν από το οξυδωμένο παλαιό πολιτικό ιταλικό σκηνικό. Κάτι έγινε, κάτι άλλαξε. Εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα? Θεωρείτε ότι θα είστε ένα δεξιό κόμμα? Γιατί γνωρίζουμε ότι εσείς είχατε μια ιδιαίτερη αγάπη προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, προς τους αρχηγούς, τον Καραμαλή κτλ. Αλλά σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω και από το συμπέρασμα που βγάζω από τα λεγόμενά σας, δεν τίνετε προς τα εκεί. Άρα, τι προσανατολισμό θα δώσετε? Γιατί και αυτό είναι. Διαβάζαμε προχθές σε άρθρα ότι καλός ο σχηματισμός του κυρίου Τράγκα, ωραίο κόμμα πάει να φτιάξει ο κύριος Τράγκας, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, θα είναι ένα ακροδεξιό μόσχευμα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Κοιτάξτε να σας πω, δεν υπάρχει τίποτα δεξιότερο από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μαύρο και τίποτα, αν θέλετε, πιο, θα έλεγα, πολιτικά σκοτεινό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Εγώ είμαι παλαιοκαραμαλικός, είναι γνωστό αυτό. Το λέω τα τελευταία 50 χρόνια. Μεγάλωσα με τις αρχές του καραμαλισμού. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε γαλάζιο κόμμα, όχι κατάμαυρο όπως σήμερα. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία σήμερα, είναι μούδου. Είναι μαύρη δημοκρατία, κατάμαυρη. Επίσης εγώ προσπαθώ σε αυτό το κίνημα να συγκεντρώσω όλες τις πολιτικές τάσεις που υπάρχουν. Όλους τους ανθρώπους που θέλουν ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη και ανεξαρτησία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα που δρά και εργάζεται μόνο για την ολιγαρχία του τόπου, αφήνοντας 3 εκατομμύρια ανέργους. 3 εκατομμύρια άνεργοι είναι αυτή τη στιγμή. Πώς θα μπορέσουν όμως να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από την παλιά Νέα Δημοκρατία? Είχα ακούσει και το κάλεσμά σας ότι εγώ θέλω και τους ανθρώπους του Πασόκ, το παλιό Πασόκ, το οποίο πίστευε ότι η Ελλάδα είναι μία και ανήκει στους Έλληνες, μαζί με το ΕΠΑΜ, το οποίο ακούμε, μαζί με άλλα στελέχη του ΛΑΟΣ, άλλα στελέχη των ΑΝΕΛ. Δηλαδή, θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν να συνδιαλλαχτούν μεταξύ τους? Και το βάζω αυτό σαν βάση, γιατί εγώ ίδιος έχω κάνει κριτική αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, γιατί έλεγα ότι πώς μπορεί ο κύριος Ψαριανός να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι φύση είναι λίγο απέναντι. Αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε γύρω σας. Άνυδρος η περιοχή. Ξεραίλα. Έρημος οικονομική. Με κατάπτωση πολιτικών και ηθικών αξιών. Επί 24 ώρα τώρα ζούμε μέσα από ιστορίες που παίζει η ελληνική τηλεόραση και μέσα από μια χυδαία προπαγάνδα που γίνεται από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, ζούμε όλη αυτή την παρακμή. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να έχουν διαχωριστικές λωρίδες, διαχωριστικές γραμμές. Κύριε Φερέ, αυτά έριξαν την Ελλάδα στα βράχια. Αυτά την τελευταία δεκαετία και βάλε έριξαν την Ελλάδα στα βράχια. Συμφωνώ. Μας είπαν ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο με ένα χρέος 126% προς το ΑΕΠ και σήμερα είναι στα 207 και μας λένε ότι είναι βιώσιμο. Όλα αυτά τα σικέ και θα έλεγα μη οδοτικά παιχνίδια έριξαν την πατρίδα μας στα βράχια, στα οικονομικά βράχια. Και έστειλαν στο εξωτερικό πάνω από 600.000 νέους, την ψυχή και τα νιάτα της Ελλάδος. Είναι καιρός να σταματήσουμε να λέμε είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Πρέπει να μας ενώνουν τα 4 αστέρια. Η ελευθερία μας, η δημοκρατία μας, η δικαιοσύνη που πρέπει να υπάρχει σε μια κοινωνία αν θέλει να πορεύεται σωστά και η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Αυτά είναι τα 4 αστέρια που πρέπει να μας οδηγούν. Και το κυριότερο απ' όλα, τι έχει να χωρίσει σήμερα ένας οπαδός του Πατριωτικού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, από κάποιον που πίστευε στον Καραμαλή
και ξαφνικά βρέθηκε να είναι στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ο οποίος αποκαθιλώνει όλες τις φωτογραφίες του Καραμαλή, αποκαθιλώνει όλες τις αρχές του και δίνει οδηγίες στην κυρία Σαγελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν μιλάει για την επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, να μην αναφέρει καν ούτε από ευγένεια το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κύριε Δράγκα, έχω ακούσει και συνεντεύξεις σας, μάλλον τις εκπομπές τις οποίες παρουσιάζουμε και εδώ από τη Γύρω Τηλεόραση κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 7 μέχρι τις 11, γίνει ιδιαίτερη χαρά μας για αυτό το πράγμα. Αλλά ακούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 10 μέρες περίπου, ότι η οικογένεια Μητσοτάκη κάνει ζήτα. Μιας και αναφέρεται τώρα την οικογένεια. Τι πάει να πει? Το άκουσα με τον κύριο Νικολόπουλο να το λέει πρώτα αυτός και μετά να το αναπαράγετε εσείς, αλλά να το αναπαράγουν και πάρα πολλοί τηλεθεατές. Κοιτάξτε, γράφεται τακτικά στο διαδίκτυο, γράφεται στον ελληνικό τύπο, τουλάχιστον σε μια μερίδα, ότι όλα τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη είναι σε θέσεις. Έχετε δει καμιά οικογένεια στην Ελλάδα, εκτός από ορισμένες οικογένειες ολιγαρχών που έχουν πολλά χρήματα, να είναι όλα τα μέλη της σε θέσεις, σε θέσεις εργασίας? Σε θέσεις εργασίας από το κρατικό κομμάτι, εννοείται. Ο θείος είναι πρωθυπουργός, ο ανιψιός είναι σύμβουλός του μέσα στο Μαξίμου, ο άλλος ανιψιός είναι στο Δημαρχείο της Αθήνας, η μητέρα του είναι σε άλλη θέση, η αδελφή της είναι κάπου αλλού. Όλοι κάνουν ένα ζήτα. Μόνο οι Έλληνες δεν κάνουν ζήτα. Μόνο οι Έλληνες έχουν κλείσει τα καταστήματά τους. Μόνο εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκατομμύρια καταστήματα κλειστά. Με τον τρόπο που τα έχουμε, γιατί ο ιός, ο COVID, είναι υπαρκτός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να παγώσει ο χρόνος, να παγώσουν οι εργασίες των ανθρώπων. Φαντάζεστε, εάν κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις εστίασης, τι θα συμβεί το 2022, το 2023. Το διαβάζουμε, τα νούμερα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά τα νούμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι μετακυλίοντας τα χρέη προς το 2022-2023 θα δημιουργηθούν δύο βουνά και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο χρεών. Εμείς ίσα χθες κιόλας, προχθές μόνο την Παρασκευή, λέγαμε ότι 200.000 τουλάχιστον επιχειρήσεις απειλούνται με πραγματικό λουκέτο, που άμα βάλεις μεσοσταθμικά τρεις εργαζομένους, που δεν είναι τρεις, να δουλεύουν σε αυτές τις 200 επιχειρήσεις, μιλάμε για 500.000 και πλέον ανέργους, οι οποίοι πραγματικά θα έχουμε ένα στρατό ανέργων που δεν θα ξέρουμε τι να τους κάνουμε και πού θα απορροφηθούν. Όχι, και πού θα τους παρκάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι πολύ εύκολο να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πάρε ένα αντίδωρο για να ζήσει 45 ημέρες. 550 ευρώ πόσα είναι για 45 ημέρες. Έκανα μια διαίρεση προχθές, είναι 12 ευρώ την ημέρα. Υπάρχει πιθανότητα κάποιος άνθρωπος να συντηρηθεί με 12 ευρώ την ημέρα, πληρώνοντας ρεύμα, νερό, φαγητό, ή να ζήσει τη γυναίκα του, αν δεν δουλεύει μάλιστα κι αυτή? Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Μου δίνετε πάσα τώρα, κύριε Τράγκα, γιατί θέλω να δούμε ένα άλλο ζήτημα. Σας αναφέρω τώρα θέματα τα οποία και μας έρχονται από τους τηλεθεατές σαν μηνύματα και μας έρχονται και απευθείας, μας πιάνουν στον δρόμο και μας λένε. Εμείς μπαίνουμε στα λεωφορεία. ΟΑΣΤ. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει άλλα μέσα μεταφοράς. Είναι τα ταξί, με συγχωρείτε, και ΟΑΣΤ. Το μετρό ακόμα θα το είχαμε. Η κυβέρνηση τα ρίχνει στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει ότι τώρα θα είχαμε και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ΟΑΣΤ ο οποίος είναι πολύπαθος. Τα λεωφορεία χαλάνε συνεχώς, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι το θέμα, κύριε Τράγκα. Ο κόσμος είναι μέσα στα λεωφορεία αυτά, στιβαγμένος, παστομένος, σαν τα ψάρια στο τραγιαδάκι. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά. Το έχω ρωτήσει σε πολλούς, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το έχω ρωτήσει σε αρκετούς. Πιστεύετε ότι τα στελέχη τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, στους 300, οι 300 που μας εκπροσωπούν σήμερα στη Βουλή, είναι μέρος της κοινωνίας? Γιατί μιλάμε για την προσωπευτική δημοκρατία. Πρέπει ο κόσμος να έχει, οι βουλευτές μάλλον που είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, να έχουν εικόνα της κοινωνίας. Να έχουν μπει σε λεωφορείο. Να έχουν μετακινήσει την οικογένειά τους, τη γυναίκα τους, το παιδί τους με λεωφορείο, ώστε να ξέρουν πώς είναι οι συνθήκες του λεωφορείου και αν μπορείς να είσαι εκεί πέρα ασφαλής ή όχι από τον κορονοϊό, ο οποίος, όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχει. Άρα, βασικά πράγματα. Εσείς τα στελέχη σας τα θέλετε να είναι επιχειρηματίες, θέλετε να είναι αυτοαπασχολούμενοι, θέλετε να είναι τι? Ποιοι θέλετε να είναι οι δικοί σας? Επειδή μιλάτε για το αθηνοκεντρικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια παράγει πολλά ναι μέσα στο κοινοβούλιο. Οι Έλληνες λένε όχι και το κοινοβούλιο παράγει ναι. Ωραία. Πρέπει κανείς να αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάρτε παράδειγμα την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Συμφωνούν απόλυτα στα εθνικά θέματα. Έχετε δει καθόλου να ασκεί ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ
κριτική αντιπολιτευτική στα εθνικά θέματα στον κύριο Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συνυπογράψει με τον κύριο Μητσοτάκη μια συμφωνία στο Αιγαίο. Δεύτερον, στην οικονομία. Έχετε ακούσει τον ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση και γενικότερα την αντιπολίτευση να επιτίθεται και να κριτικάρει τον κύριο Μητσοτάκη που έχει αφήσει την οικονομία σε αυτή την κατάσταση, να πηγαίνει σε αυτή την κατάσταση? Αντίθετα, του ασκεί μια κριτική, μάλιστα θα έλεγα υποτονθορίζει, ψελίζει προς την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, ότι ξέρεις δεν τα πας και πολύ καλά στα νοσοκομεία, απέτυχες στα θέματα αναχέτησης του κορονοϊού και κάτι τέτοια. Στην πραγματικότητα πάνε μαζί και είναι ελεγχόμενοι φυσικά από τη Γερμανία. Και οι δύο, ο κύριος Μητσοτάκης υπακούει σε όλα τα κελεύσματα της καγκελαρίας του Βερολίνου και το δείχνει. Παραδείγματος χάρη, πέστε μου πότε υπέβαλε αίτημα προς τις Βρυξέλλες και τη Γερμανία το 3,5% που είναι το πλεώνασμα κάθε χρόνο να γίνει 2 ή 1,5, να ανακουφίσει τους Έλληνες. Αντίθετα, μοιράζει αντίδωρα και κάποια στιγμή θα μας πει, μπορεί να μην βάλει τίτλο βέβαια «Μνημόνιο καινούριο», αλλά να μας πει ότι πρέπει να πάρουμε καινούρια δανεικά και η καλή Γερμανία θα μας τα δώσει. Είναι στη ρευστότητα, θα μας το πει και θα το περάσει, ναι, κάπως αλλιώς. Ακριβώς. Μα αυτό που λέτε εσείς τώρα και είναι το εύλογο συμπέρασμα στην απάντησή μου, αυτό λένε εκατομμύρια Έλληνες. Ότι δεν πρέπει να μας κοροϊδεύει, να μας δουλεύει έτσι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάει για καινούριο μνημόνιο, θέλει να κάνει πρόορες εκλογές, να εφαρπάσει την ψήφο του ελληνικού λαού για 4 ακόμα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας από την άλλη μεριά θα έλεγα ότι ψελίζουν, κάνουν μια αντιπολίτευση πάρα πολύ κομψή απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί κακά τα ψέματα οι δανειστές, οι δάνειες δυνάμεις όπως τις λένε οι κρατούντες στην Αθήνα, θέλουν συμπαγής τετραετίες ή και εξαετίες να πηγαίνει πιο κάτω το πράγμα, να απομυζούν όλους τους πόρους της χώρας κατέτος, να ελέγχουν την Ελλάδα απόλυτα και να την οθούν σε κάποιες υποχωρήσεις που έχουν σχέση με την αλλαγή των συνόρων της. Κύριε Τράγκα, έχετε πρόγραμμα? Έχετε καταστρώσει κάποιο πρόγραμμα με την ομάδα σας? Και το ρωτώ αυτό γιατί πρέπει να ξέρει και ο πολίτης, αυτός ο τηλεθεατής που μας ακούει σήμερα, που ακούει για τον πολιτικό φορέα Ελεύθεροι Άνθρωποι, τι πρόγραμμα έχετε κάνει. Εγώ και οι συνεργάτες μας εκπονούμε ένα πρόγραμμα και νομίζω ότι σύντομα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα που δεν θα έχει ούτε υπερβολές, ούτε υπερφύαλα πράγματα. Και κυρίως θα έχει σε αυτά που θα προτείνει ανθρωπιά και λογική. Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, εδώ στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των νόμων δεν έχει μέσα της ανθρωπιά. Οι Έλληνες ακούνε νόμους και υφίστανται νόμους οι οποίοι δεν έχουν ούτε ανθρωπιά ούτε λογική. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η κοροϊδία η οποία σοβεί απέναντι σε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Έχουν ακούσει τα τελευταία 10 χρόνια τα πάντα. Τα σπίτια τους βγαίνουν στο σφυρί. Και σύμφωνα με αυτά που ακούμε, 250.000 σπίτια θα βγουν στο σφυρί φέτος και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι ένας εμπεγμός. Είναι εμπεγμός απέναντι στον ελληνικό λαό και κάπου πρέπει να σταματήσει. Θέλετε να σας πάω κι αλλού? Πέστε μου τι θα γίνει με το 1 εκατομμύριο που εργάζονται στην εστίαση. Πέστε μου, έχετε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη να έχει μία λύση εφικτή απέναντι στα εκατομμύρια που εργάζονται στην εστίαση και στο λιανεμπόριο? Ακόμη και αν ανοίξει αύριο η αγορά, ακόμη και αν απαλλαγούμε από τον εφιάλτη του κορονοϊού, πόσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ξανανοίξουν? Πόσοι έχουν ρευστότητα σήμερα? Καμία. Ρευστότητα καμία και ίσα ίσα έχουμε και τα παραδείγματα που, εντάξει, τώρα ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε για τις ΔΕΚΟ ότι θα μειώσουμε τα πάγια και δεν θα πληρώνουν τα πάγια, αλλά μέχρι σήμερα, τόσο καιρό, ένα χρόνο σχεδόν, τα πάγια τρέχουν και τα πληρώνουν κανονικά επιχειρήσεις. Κύριε Τράγκα, για να κλείσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε και ένας πολίτης του κόσμου, είστε ένας πολυταξιδευμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει πώς παίζεται το διεθνές παιχνίδι. Αναφέρεται προηγουμένως στη Γερμανία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Γαλλία ή Γερμανία? Γιατί βλέπουμε ότι έρχεται ένα νέο σχέδιο μαμούθ,
Μιλάμε για πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δαπανηθούν καλώς, κακώς, δεν θα το δούμε τώρα, για Ραφάλ και για φρεγάτες. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε οι Γερμανοί να μας δίνουν ένα πακέτο, πολύ όμορφο πακέτο, με φρεγάτες, με υποβρύχια κτλ. Το οποίο είναι ανταγωνιστικό της Γερμανίας και τώρα, της Γαλλίας, και τώρα βλέπουμε και την Αμερική να έρχεται να μας δίνει ένα καινούριο πακέτο με ωραίες φρεγάτες κτλ. Για να τις πάρουμε εδώ πέρα. Εμείς ξεκινήσαμε μια ανοιχτή σχέση με τη Γαλλία, αλλά οι μνηστήρες έρχονται. Τι πρέπει να κάνουμε σαν χώρα, γιατί μιλήσατε και για ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία, βέβαια, που γνωρίζουμε ότι στη διεθνή σκακέρα δεν είναι εύκολο να την κερδίσεις μόνος σου. Θέλεις φορτία ισχύως, θέλεις δυναμική, την οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς η Ελλάδα μας δεν την έχει. Άρα θέλουμε ένα δυνατό εταίρο δίπλα μας. Η Γαλλία πρέπει να είναι δίπλα μας εταίρος ή πρέπει να πάμε να κλείσουμε το μάτι και σε άλλες υπερδυνάμεις. Η ιστορία διδάσκει, αγαπητέ συνάδελφε. Οι Γάλλοι είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι. Όπως και οι Αμερικανοί σε δύο πολέμους. Η ιστορία διδάσκει ότι η Γερμανία είναι, θα έλεγα, διαχρονική σύμμαχος της Τουρκίας. Σε δύο πολέμους. Σε δύο πολέμους. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία ήταν η επιτίδια ουδέτερη. Έμεινε ουδέτερη ενώ ήταν με τους Γερμανούς και με τον Χίτλερ. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν με τη Γερμανία πάλι. Το Βερολίνο θεωρεί τους Τούρκους στενούς συμμάχους, παραδοσιακούς και ιστορικούς. Και μεγάλο πελάτη. Και φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση, ενώ η Τουρκία ουσιαστικά εμπεδώνει την αμφισβήτηση στο Αιγαίο και κάνει και χρησικτησία με τις αλλεπάλληλες ναύτεξ που κάνει. Ξεκάθαρα. Δεσμεύει ολόκληρες θαλάσσιες περιοχές. Εμείς ως χώρα, κακά τα ψέματα, είμαστε υπογερμανική κατοχή. Μπορεί να είμεθα χώρα της Ενωμένης Ευρώπης, μπορεί να ανήκουμε στις Βρυξέλλες, αλλά ουδέποτε κυβέρνησή μας έχει θέσει ένα μικρό έστω βέτο σε άλλο θέμα. Όχι στα μεγάλα. Όχι στα μεγάλα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μικρή χώρα ή σε πληθυσμό, σε έκταση. Δεν έχει θέσει ούτε ένα βέτο. Και υποθέτω και υποθέτουμε και υποτίθεται ότι είναι ισότιμος εταίρος. Ισότιμος εταίρος. Η Κύπρος σήκωσε το χέρι και έβαλε βέτο. Η Ελλάδα ποτέ. Και είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί φυσικά εγώ δεν λέω και κανείς δεν λέει ότι θα εισβάλλουμε στο Βερολίνο. Κανείς δεν λέει ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε τους συσχετισμούς δυνάμεων στην Ευρώπη. Όμως να έχουμε μία αντίσταση απέναντι σε όλα τα κακά που φέρνει η ευρωπαϊκή πολιτική στην Ελλάδα κατά καιρούς, μπορούμε να το κάνουμε, πιστεύω. Συμφωνούμε. Άρα βλέπω ότι η τάση σας είναι προς την Αμερική και προς τη Γαλλία. Κοιτάξτε να σας πω. Εάν με ρωτάτε τι πιστεύω εγώ, θα σας πω. Σίγουρα οι Αμερικανοί είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Και οι Γάλλοι παραδοσιακά. Οι Αμερικανοί πουλάνε και στους Τούρκους. Αυτό είναι το θέμα. Η Γαλλία δεν έχει πουλήσει τίποτα. Κοιτάξτε να σας πω, αυτή τη στιγμή ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του. Αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Όμως εμείς πρέπει να σφυριλατούμε σχέσεις. Και σφυριλατεί σχέσεις με αυτούς που έκανες μαζί πολέμους. Εκεί που ήσουν ασύμμαχος. Όπως οι Γερμανοί πάνε με τους Τούρκους, έτσι και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε εκεί που μας έχουν βοηθήσει. Οι Γάλλοι μας έχουν βοηθήσει. Οι Γάλλοι έχουν και αυτοί συμφέροντα. Θέλουν να πουλήσουν Ραφάλ. Θέλουν να πουλήσουν κορβέτες. Όμως παραδοσιακά το Παρίσι είναι φίλο με την Ελλάδα. Κλείνοντας, κύριε Τράγκα, θέλω να σας δώσω ένα λεπτάκι για να απευθύνετε το δικό σας κάλεσμα όντας πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματος, του νεοσύστατου κινήματος, όπως θέλετε πείτε του, φορέα, όπως θέλετε εσείς να το πείτε, ελεύθεροι άνθρωποι μέσα από την τηλεόραση της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από το Euro. Εγώ θέλω να πω σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι το κίνημα αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι δικό μας. Είναι δικό σας. Θέλω επίσης να πω ότι μαζί μπορούμε να φτάσουμε στην ακτή, όπως λέω κάθε πρωί. Μαζί. Όχι μόνος μου, όχι λίγοι. Και πρέπει να το κάνουμε χωρίς να κοιτάμε δεξιά και αριστερά και να λέμε «Α, είναι αριστερός, α, είναι δεξιός». Είμαστε Έλληνες και όσοι είμαστε βαθύτατα δημοκρατικοί άνθρωποι,
όσοι πιστεύουμε στον κοινοβουλευτισμό, όσοι πιστεύουμε στον υγιή πατριωτισμό, στην πατρίδα μας, πρέπει να ενταχθούμε σε αυτό το κίνημα και να βαδίσουμε μαζί. Κύριε Τραγκά, καλό ταξίδι εύχομαι σε αυτό το νέο κόμμα και πραγματικά νομίζω ότι θα έχετε πολλούς ανθρώπους μαζί, πολλούς συνοδοιπόρους σε αυτό το ξεκίνημά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην κύριο τηλεόραση. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Φερέ.